Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Γύρω από τον κινηματογράφο, θα είμαστε κυρίως στο τεχνικό κομμάτι σήμερα. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, αλλάζουν στην πορεία και άλλα θα έχουμε και εκπλήξεις και σήμερα και στο σύντομο μέλλον. Όπως έχουμε πει και τις άλλες φορές, το πρόγραμμα «Κάνω σινεμά» θέλει να είναι ένα βήμα για σας για να δείξετε τις ταινίες που έχετε ήδη έτοιμες, μικρού μήκους πάντοτε. Ταινίες μέχρι 13-15 λεπτά θα διαγωνίζονται. Οι μεγαλύτερες διάρκειες ταινίες θα συμμετέχουν εκτός συναγωνισμού. Αυτό γίνεται για το φεστιβάλ του Zoogla.gr που θα γίνει τον Μαΐο στο τέλος της τηλεοπτικής περίοδου. Έχουμε αλλάξει και το φόντο μας. Σήμερα έχουμε πουλάκια, αντί να έχουμε εκείνο το ρολό με το tape. Πετάμε στους ουρανούς. Η εικόνα είναι ένα ψέμα τελικά. Ο κινηματογράφος είναι ένα ψέμα, είναι μια αλήθεια. Θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει. Το «Κάνω σινεμά» είναι για σας, για να δείξετε τα έργα σας, όπως είπαμε, για να κάνετε κάποιες ταινίες, να σας βοηθήσουμε να μπορέσετε να τις κάνετε εφόσον δεν το γνωρίζετε, να μας ρωτήσετε απορίες ή σημεία που θα σας εμποδίζουν να προχωρήσετε. Είμαι στη διάθεσή σας για αυτή τη δουλειά στα τηλέφωνα και στις διευθύνσεις που βλέπετε συνέχεια κάτω από το, στο κάτω μέρος της εικόνας σας. Όταν λέμε «κάνω σινεμά», γιατί δεν λέμε «κάνω τηλεόραση» ή «δεν κάνω ίντερνετ»? Προτείνω να το προσεγγίσουμε με τη λογική του, περισσότερο του στοχασμού, όπως είχαμε πει και στην πρώτη εκπομπή. Το σινεμά, κάνοντας σινεμά, είναι κυρίως ένας τρόπος σκέψης, ένας τρόπος να βλέπουμε τον κόσμο, ένας τρόπος να σκεφτόμαστε. Αν ασκηθούμε να κάνουμε κινηματογράφο, άσχετα αν τελικά κάνουμε, δεν έχει καμία σημασία, αυτό που πετυχαίνουμε στη λιγότερη περίπτωση είναι να μάθουμε να βλέπουμε τις εικόνες, άσχετα αν θα τις κάνουμε ποτέ. Να μάθουμε να αποκωδικοποιούμε τις εικόνες σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος εικόνες από παντού. Είτε κάνουμε λοιπόν, είτε δεν κάνουμε, αν ασκηθούμε το να βλέπουμε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε για το λόγο αυτό εδώ. Να δεχθούμε και τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις αντιρρήσεις σας, τα όσα λέγονται εδώ πέρα. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε. Θέλουμε και τις δικές σας απόψεις, έτσι κι αλλιώς. Όταν λέμε λοιπόν κάνω σινεμά και δεν κάνω τηλεόραση, δεν κάνω ίντερνετ, στην πραγματικότητα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, παράγουμε θέαμα, παράγουμε εικόνα, όπου και αν το προβάλλουμε. Τώρα είμαστε στο ίντερνετ και μιλάμε για σινεμά. Τα εργαλεία είναι τα ίδια. Οι κάμερες είναι οι ίδιες, οι υπολογιστές πια είναι οι ίδιοι. Όλη η τεχνολογία μας δίνεται με πάρα πολλές δυνατότητες. Καλό είναι να μάθουμε να την χρησιμοποιούμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή ξέρουμε την τεχνολογία, κάνουμε και σινεμά. Εντάξει. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η ψυχή του πράγματος, η ιδέα. Αν έχουμε μια ιδέα να την πούμε, θα ψάξουμε, θα βρούμε και τον τρόπο που μας εκφράζει καλύτερα. Έτσι. Υπάρχουν 7 τέχνες. Ο κινηματογράφος είναι ο κλεφτράκος, όπως είπαμε, όλων των υπολείπων, αλλά είναι και αυτόνομο μέσο. Έχει όμως τη δυνατότητα να παράγει ψέμα, να παράγει ψευδεστήσεις. Αυτό που βλέπετε να μην είναι αυτό που βλέπετε, να είναι κάτι άλλο. Παράδειγμα, βλέπετε εμένα τώρα με κάποια πουλιά. Ξέρετε, δεν υπάρχουν τα πουλιά. Για να δούμε τι υπάρχει. Αυτό.
Αυτή είναι η πραγματικότητά μας λοιπόν αυτή τη στιγμή που σας μιλώ. Ένα πράσινο, τίποτα. Αντί των πουλιών αυτών βεβαίως θα μπορούσαμε να βάλουμε οτιδήποτε. Ας πούμε να πετάξουμε στα σύννεφα, να πάμε να πιούμε ένα τσιπουράκι στον αγρό. Για να το δούμε πώς θα είναι και έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε ένα τοπίο πάνω στο οποίο θα μπορούσα να είμαι εγώ καθισμένος κάποια άλλη στιγμή, όπως βλέπαμε τα πουλιά προηγουμένως. Αν μπορέσουμε να βρούμε και το ρολό με το βίντεο που έχουμε αόρατε κόσμο, Ανέστη, ο Ανέστης είναι σήμερα μαζί μας, στο κοντρόλ. Ο κινηματογράφος λοιπόν παράγει ψευδαισθήσεις. Το ίδιο κάνουμε βέβαια και με τα προγράμματα του υπολογιστή πλέον, έτσι. Οι δυνατότητες που είχαμε πριν από 20 χρόνια και στοιχίζαν πανάκριβα, σήμερα είναι στα χέρια μας πάρα πολύ φθηνά και πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία λοιπόν είναι η ιδέα και αυτό που έχουμε να πούμε. Δεν έχει σημασία και τόσο αν μπορέσουμε να το πούμε με καλό ή με κακό τρόπο. Νομίζω ότι σημασία έχει να επικοινωνήσουμε. Ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Εδώ λοιπόν είμαστε με το γνωστό μας φόντο. Και τα πουλιά ωραία ήταν, αλλά εντάξει, ας μείνουμε στο ρόλο. Βάσπρος είναι πιο καλό, αν είστε, όχι, οκ. Okay. Λοιπόν, ο κινηματογράφος γενικά και η τηλεόραση, το θέαμα αυτό που βλέπουμε, είτε στις κινηματογραφικές αίθουσες, είτε με τα DVD, είτε στο monitor μας, βέβαια έχετε σαφή αντίληψη ότι αποτελείται από δύο μέρη, όπως το έχουμε ξαναπεί άλλωστε, από την εικόνα και από τον ήχο. Και στην πραγματικότητά μας, όταν κυκλοφορούμε έξω, βλέπουμε και ακούμε. Έχουμε βεβαίως και τις άλλες αισθήσεις που εδώ δεν παίζουν. Αλλά αν ασκηθούμε να έχουμε συνέστηση, συνείδηση στην καθημερινότητά μας, το έχουμε ξαναπεί, ότι αυτό που συμβαίνει γύρω μας είναι εικόνα και ήχος, τότε κάτι αλλάζει στο πώς βλέπουμε τα πράγματα. Ασκηθείτε, δοκιμάστε το, παίξτε με αυτό, αν μη τι άλλο είναι χαριτωμένο. Ο κινηματογράφος έχει και μια δική του γλώσσα βέβαια, μέσα από την οποία εκφράζεται, και τα εργαλεία του, ας πούμε, που παράγουν την αντίστοιχη αίσθηση, το αντίστοιχο συνέστημα. Αυτό είναι, όπως είπαμε, ο λόγος που ακούγεται, αλλά είναι και η μουσική που φορούμε πάνω στην εικόνα μας από το μοντάζ, όπως είναι οι ήχοι που είτε υπάρχουν είτε τους προσθέτουμε στο μοντάζ, κάτι που θα δούμε αργότερα. Αλλά όλα ξεκινάνε από την ιδέα. Όταν έχουμε λοιπόν την ιδέα, πρέπει να πάρουμε την κάμερα στα χέρια και να δούμε τι μπορούμε να την κάνουμε. Πριν την πάρουμε στα χέρια, πρέπει να έχουμε οργανώσει λιγάκι και το τι θα πάμε να κάνουμε. Ο κινηματογράφος είναι ένα εργαλείο που αφηγείται ιστορίες, έτσι, με εικόνες. Το ίδιο κάνουν και τα κόμιξ και τα παλιότερα τα φωτορομάντζα κλπ. Παλιότερα, αν έχετε ακούσει την έκφραση ή παλιότερη αν θυμάστε, υπήρχε η λέξη βεγγέρα. Βεγγέρα ήταν όταν τότε ακόμα δεν είχαν ίσως και φως οι άνθρωποι. Μαζευόταν στο σπίτι όπου ο γυρεότερος συνήθως, που ήξερε και να απαγγέλει να λέει διάφορες ιστορίες, άρχισε και έλεγε ιστορίες, παραμύθια, ο παραμυθάς. Καθόταν όλοι τριγύρω του λοιπόν και τον ακούγανε σαν να ήταν η σημερινή μας τηλεόραση, ένα κεφαλάκι που μιλάει. Αυτές οι βεγγέρες μπορούσαν να κρατήσουν και 4 και 5 και 8 ώρες, έτσι, ανάλογα και με τη γοητεία του ανθρώπου που έλεγε το παραμύθι, την ιστορία του. Εκείνη η εποχή παρήλθε βεβαίως και ρεύμα έχουμε και υπολογιστές έχουμε και κινητά έχουμε, κινητά με βίντεο έχουμε επίσης, βιντεογραφούμε και με το κινητό μας. Σκεφτείτε ένα κόμικ, πώς λέει την ιστορία του. Με μικρά καρεδάκια που το ένα διαδέχεται το άλλο. Για να φτάσουμε σε αυτό, υπάρχει μια αρχική ιδέα, την οποία καταγράφουμε, εντάξει. Την αναπτύσσουμε στη συνέχεια λίγο περισσότερο, μέχρι που φτάνουμε να έχουμε ένα πρώτο κείμενο μιας αφήγησης. Επειδή όταν το κάνουμε αυτό, προσπαθούμε να βλέπουμε με εικόνες, και όπως είπαμε, όταν κάτι φαίνεται, δεν χρειάζεται και να το λέμε. Στον κινηματογράφο είναι βασικός κανόνας, στην τηλεόραση δεν ισχύει αυτό τόσο πολύ.
Μπορούμε και να σχεδιάζουμε ακόμη. Λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί η συγγραφή της ιστορίας μας, το σενάριο μας, όπως λέμε, προχωράμε σε μια μεγαλύτερη ανάλυση αυτού του κειμένου, έως και που μπορούμε να το σχεδιάσουμε κατά σκηνή. Οι σκηνές είναι κομμάτια τα οποία συνθέτουν το σύνολο μιας ταινίας. Ο κινηματογράφος, όπως είπαμε, έχει μια δική του γλώσσα. Έχει τις γωνίες λήψης που πάει και στέκεται η μηχανή. Έχει το κοντινό, το μακρινό, πόσο κοντά θα είναι η κάμερα στον ηθοποιό του ή στο αντικείμενο που κινηματογραφεί. Έχει την κίνηση, δεξιά, αριστερά, όπως έχουμε ξαναπεί, πάνω, κάτω, έτσι. Έχει το zoom. Ναι, βλέπουμε μια διαφορά στην εικόνα μας από μια κάμερα στην άλλη. Είναι το traveling που λέμε και ισχύει και στη ζωή μας. Δηλαδή, όταν η κάμερα κινείται προς το αντικείμενό μας ή όταν το αντικείμενο έρχεται προς εμάς. Υπάρχει βεβαίως και το αυτόματο, το zoom, που συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε στις κάμερές μας, αλλά δεν είναι της ίδιας καλής ποιότητας σαν αποτέλεσμα εικόνας το κομμάτι της κίνησης. Προτιμούμε πάντα να κινούμαστε εμείς με τη μηχανή. Θυμίζω ότι πάντα όταν κρατάμε τη μηχανή έχουμε την αίσθηση ότι είναι επέκταση του σώματός μας. Είμαστε η κάμερα και η κάμερα είμαστε εμείς. Βλέπουμε μέσα από ένα τετράγωνο καρεδάκι αυτό που επιλέγουμε να δείξουμε. Ξαναλέω, όπως είπαμε και άλλες φορές και θα το λέω πάντα, την ίδια στιγμή επιλέγουμε και να μην δείξουμε κάτι. Λοιπόν, προσπαθούμε την ώρα που βίντεο σκοπούμε, από όταν πατήσουμε το REC, όσο γίνεται πιο σταθερά να κρατάμε την κάμερά μας. Σημερινές κάμερες και οι σπιτικές έχουν αντικραδασμικούς μηχανισμούς, εξαλείφουν αρκετές δονήσεις, αλλά παρόλα αυτά ακόμα και η αναπνοή μας και ο χτύπος της καρδιάς μεταφέρεται. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στην εικόνα. Πολλές φορές δεν μας ενδιαφέρει, είμαστε υπέρ του θέματος και αφήνουμε την κάμερα να κινείται, να κάνει ό,τι θέλει, προκειμένου να προλάβουμε να δείξουμε ένα γεγονός που προκύπτει ξαφνικά μπροστά μας. Οι θέσεις που θα μπει η κάμερα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί, ανάλογα με το πού θα βρίσκεται, δημιουργεί και ένα αντίστοιχο συνέστημα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η κάμερα θα με έβλεπε, δυστυχώς εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, με έβλεπε από κάτω, εδώ, χαμηλά, ήταν στο πάτωμα. Αυτό θα μου δίνει μια προοπτική με μεγάλα πόδια και μικρό κεφάλι, έτσι. Αλλά εντότες έχει μια δυναμική όπου μπορούμε να πούμε ότι θα με εξύψωνε. Όταν θέλουμε λοιπόν να εξυψώσουμε, να τιμήσουμε κάποιο πρόσωπο ή κάποιο αντικείμενο, βάζουμε την κάμερα τουλάχιστον λίγο κάτω από το ύψος των ματιών, εφόσον πρόκειται για έναν άνθρωπο, ή από ένα αντικείμενο λίγο χαμηλότερα. Εάν αντίθετα πάμε από πάνω, όσο πιο πάνω πάμε και η κάμερα βλέπει κάθετα το αντικείμενό της, τόσο το εκμηδενίζουμε. Αν πάμε τελείως από πάνω του, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος γίνεται ένα κεφαλάκι απλώς. Δηλαδή τον ισοπεδώνουμε τελείως, τον κάνουμε ένα με το έδαφος. Αυτά είναι λεπτομέρειες όμως που θα μας δοθεί ευκαιρία στο μέλλον να ξανασυζητήσουμε. Για να μην σας κουράζω όμως, και είναι τώρα και μεσημέρι, εντάξει, σας βρήκα και στο φαγητό, είχα μια επιθυμία και θα την κάνω αυθαιρετώντας σήμερα, ελπίζω να μην σας δυσαρεστήσω. Μια λατρεμένη ταινία των παιδικών μου χρόνων, του 50, το Κόκκινο Μπαλόνι, είναι αυτό που θα ήθελα να μοιραστούμε σήμερα το μεσημέρι παρέα. Είναι μια γαλλική ταινία του 50, γυρισμένη σε μια περιοχή του Παρισιού και είναι η ιστορία, η περιπέτειση ενός μικρού παιδιού στη σχέση του με ένα κόκκινο μπαλόνι. Οι παλαιότεροι θα το θυμάστε. Ας πάμε να το δούμε, να πάρω κι εγώ μια ανάσα, να το διασκεδάσετε κι εσείς. Ελπίζω. Τα λέμε μετά.
Oh!
Get up there.
Εδώ είμαστε και πάλι, το κόκκινο μπαλόνι, γίνανε πολλά τα χρώματα, μια αγκαλιά. Δεν είμαστε εδώ βέβαια για να αναλύσουμε την ταινία. Αναλύστε την όπως το νιώθετε, όπως το θέλετε. Μια ταινία του 1950 με εφέ τα οποία μπορεί να στοιχίσανε τότε όσο σήμερα 10 ταινίες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε μια κλασική αφήγηση, όπως είδατε, πάρα πολύ κλασική, για ένα πολύ υπερρεαλιστικό θέμα. Είδατε ότι ο λόγος σχεδόν απουσιάζει από την ταινία. Έχουμε να κάνουμε μόνο με μουσική, μόνο με εικόνα, ελάχιστη πρόζα. Παράγεται το συναίσθημα, οι συνειρμοί, που ας μην αναφερθώ σε αυτούς για να αφήσουμε την ελευθερία της σκέψης σας. Αυτό είναι το σινεμά. Σινεμά, ό,τι και να σας λέω, ό,τι και να διαβάσετε, ό,τι και να ακούσετε, αν δεν κάνετε, δεν θα μάθετε. Πάρετε την κάμερα, βγείτε έξω, δεν πειράζει. Τραβήξτε και στην τύχη ακόμα, δείτε τι τραβήξατε, βελτιώστε το επόμενο που θα κάνετε. Πολύ σύντομα θα μπορέσετε να έχετε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δικό σας, δική σας ταινία, δικές σας εικόνες, δικές σας σκέψεις. Κάντε τις ταινίες σας. Στείλτε τες μας. Θα τις προβάλλουμε. Θα τις αναρτήσουμε στη σελίδα μας στο zoogla.gr κάθετος κάνω σινεμά. Εάν καταφύγετε εκεί θα δείτε και άλλες πληροφορίες γύρω από το πρόγραμμα για το φεστιβάλ του zoogla.gr που όπως είπαμε θα γίνει στο τέλος του Μαΐου. Για την Κρητική Επιτροπή που τώρα συστήνεται
και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από τα ονόματα τα οποία θα συμμετέχουν σε αυτό, σε αυτήν. Και ό,τι άλλο δεν υπάρχει εκεί, τα τηλέφωνα μας είναι διαθέσιμα. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε ή μέσω του email μας ή στο Facebook. Αυτό που έχω να σας πω και που το είχα ψηλό εισηγηθεί την προηγούμενη φορά είναι ότι σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή, έχει αποφασιστεί, ακόμα δεν είμαι έτοιμο να σας δώσω λεπτομέρειες, αλλά πιλωτικά, πειραματικά θα ξεκινήσουμε εδώ, στο Ζούγκλα, σε ένα φανταστικό χώρο, σεμινάρια για ερασιτέχνες. Για όλους εσάς που δεν είστε ειδικοί στον κινηματογράφο, που δεν τον έχετε σπουδάσει, που δεν σας ενδιαφέρει να τον σπουδάσετε, αλλά είναι το ότι θέλετε να παίξετε με την εικόνα και τις κάμερές σας. Σεμινάριο όπου μπορείτε να έρθετε να μιλήσουμε, να συγγράψουμε, να παίξουμε, να επικοινωνήσουμε, να γράψουμε ένα σενάριο, να παίξετε σε αυτό, να το σκηνοθετήσετε, να το βιντεοσκοπήσετε. Έχουμε διαθέσιμο το χώρο εδώ πέρα, το πράσινο που είδατε προηγουμένως, για εφέ. Έχουμε το πλατό. Θα μιλήσουμε για συγγραφή, για σκηνοθεσία, για ερμηνεία, για σύνθεση αισθητικής και αισθητική κάδρου, έτσι, για βίντεο λήψη, μοντάζ κλπ. Όλα αυτά, αν θέλετε, υποστηρικτικά, θα σας πω και άλλες λεπτομέρειες στην επόμενη φορά, στην επόμενη εκπομπή. Νομίζω ότι μετά από την ταινία που είδαμε και τα λίγα που σας είπα, θα ήταν καλύτερα να σιωπήσω. Την εκπομπή μπορείτε να τη δείτε, εάν μπείτε στη σελίδα μας, θα την ξαναπώ και πάλι, ζούγκλα, www.zoogla.gr, κάθετος, κάνω σινεμά, όπου είναι όλες οι πληροφορίες, αλλά και από ένα μπάνερ που έχουν προσθέσει εκεί, μπορείτε να δείτε όλες τις εκπομπές που έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα, με ό,τι εμπεριείχαν και αυτές. Θα σας πω μόνον, βλέπετε σινεμά, προσπαθήστε να αποστασιοποιηθείτε από τις εικόνες που βλέπετε. Προσπαθήστε να την κάνετε κομμάτια, να δείτε πού κινείται η κάμερα, πώς κινείται, πώς παίζουν τα κάδρα του, τα κοντινά του, τα γενικά του. Δεν γίνεται αμέσως αυτό, θέλει λίγο χρόνο. Αρχίστε να ασκήσετε, είναι ένα ωραίο παιχνίδι, ενδεχομένως να σας γοητεύσει. Ενδεχομένως να μην σας γοητεύσει, οπότε παρετήστε από την προσπάθεια, δεν χάλασε ο κόσμος, δεν είναι το άπαν το σινεμά. Φίλοι μου, να έχετε καλό απόγευμα. Κάντε δικές σας εικόνες, έτσι κι αλλιώς στη ζωή σας ζήστε με τις δικές σας εικόνες. Αποστασιοποιηθείτε από τον πόλεμο των εικόνων των άλλων, όποιων άλλων. Κάντε τις δικές σας ταινίες. Θα είμαστε μαζί σας και πάλι την ερχόμενη Κυριακή και με άλλες εκπλήξεις. Να είστε καλά. Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία.